Καλημέρα σε όλους σας, Gianuba22 εδώ και σήμερα. Σήμερα, όπως σας έλεγα, έγινε ο βασιλιάς του πάγου στο Minecraft Cosmos SMP. Από ό,τι φαίνεται, μας ήρθε μια αποστολή και έπρεπε να την κάνουμε live, εννοείται, στον Τρόβο. Για να μην χάνετε κανένα τέτοιο συμβάν, πρέπει τώρα να πάτε κάτω για να κάνετε follow γρήγορα σελίδα. Σας έχω αφήσει link στην περιγραφή. Δεν έχω πρόγραμμα, αλλά στριμάρω πλέον μόνο στον Τρόβο. Και για να μην χάσετε τίποτα, γρήγορα follow, ok. Αλλά πέρα από το ότι έγινε αποκλειστικά στον Τρόβο, έγινε και χαμός εκεί πέρα. Ο βασιλιάς του πάγου μου βάλε μια αποστολή. Πόνε ένα τεράστιο παλάτι δίπλα από το σπίτι μου. Το οποίο έγινε τώρα δικό μου σπίτι. Αλλά τέλος πάντων. Και μας έβαλε κάτι πράγματα να κάνουμε για να πάρουμε κάτι. Να γίνω βασιλιάς. Θα δείτε τι έγινε. Οπότε άσε ένα like, πάτα μια εγγραφή αν είσαι καινούριος και απολαύσε. Οπ, γίνεται. Αρχίσαμε με τα ωραιότατα τα σπηλάκια. Τον τρελό. Εδώ είμαστε. Βλέπετε. Έχουμε τη δύναμη. Θες μπήκα και ήμουν έτσι. Και σήμερα αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις του πάγου. Γιατί από ό,τι φαίνεται το σημείο που διάλεξα δεν έρχεται έτσι απότομα. Όλο βλέπω hints για ο βασιλιάς του πάγου και τέτοια. Και μάλλον δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό. Αλλά προς το παρόν, let's roll with it. Τα σπάμε με τα νερά του. Μέχρι στιγμής έχω τα φτερά και ό,τι σπαθεί και να πάρω, ό,τι και να είναι, γίνεται έτσι. Έχω μαζέψει μπόλικο πάγο και packed ice και blue ice και ice. Οπότε ήρθε η ώρα. Ωραία, να το πόρταλ μου. Ήρθε η ώρα να χτίσουμε. Anyways, αυτό που θέλαμε. Αυτό που εννοούσα είναι ότι θέλω να χτίσω κάπου εκεί πέρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ήδη κάτι χτισμένο εκεί πέρα. Γαμώ το διάολο, τρόμαξα. Κάνε do it's only, δεν το πιστεύω. Γιατί υπάρχει αυτό εδώ στο σπίτι μου, δεν θυμάμαι να το χτίσα από. Κάτι τέτοιο θέλω να χτίσω, αλλά αυτό είναι και πανέμορφο και είναι εδώ πέρα, έχει πονάρει στάσια του. Τι γίνεται εδώ μέσα, τι γίνεται εδώ, αυτό δεν ήξερα ότι είναι εδώ, ποτέ δεν ήταν εδώ, μόνο στο κεφάλι μου ήταν αυτό εδώ. Σίγουρα έχει να κάνει με αυτό εδώ. Να μπω εκεί μέσα, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Θα δω τι είναι αυτό, ρε. Δεν ξέρω αν θέλω να μπω εκεί μέσα. Δεν πλησιάζω εκεί μέσα. Βλέπω ένα chest μόνο εκεί. Ένα θρόνο. Αυτό είναι σαν του Game of Thrones παθιά είναι αυτά. Και στο σφινάκι. Εντάξει, ρε φίλε, θα πιω το σφινάκι. Τι έχω. Κατάλαβα. Θα μπούμε με τεχνική ντόρη εδώ μέσα. Ολομέθιστη. Εννοείται. Όχι, τι είναι αυτό. Βιβλίο. Όχι, όχι. Νομίζω ότι κατάλαβα που πηγαίνει αυτό. Ice King's Wheel. Κατάλαβα. Για να δούμε τι θα έχει εδώ μέσα. Ο δρόμος του πάγου ξεδιπλώνεται μπροστά σου. Έχεις επιλεχθεί ως ο φορέας μιας τεράστιας δύναμης. Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Νοείται ότι θα γίνουν. Φυσικά, φυσικά. Ωστόσο, αυτή η μεγάλη δύναμη φέρει και αντίστοιχη ευθύνη. Πρόσεχε, αλλιώς τα μπλε αυτά μάτια θα πάρουν τα πάντα από εσένα. Μα τα μάτια μου δεν είναι μπλε. Λέω ταμτάκος. Εάν δέχεσαι το ρίσκο, φέρε μου 20 spawns, 30 endrods, ένα dragon head, ένα emerald door, 30 diamonds, 64 gold, 64 isovender. 10 rabbit's foot, 1 honey block. Λες και είμαι στο στράτο και μου βάλα να καθαρίζω χέστρες. Τι αγκαρίες είναι αυτά. Η πέρτατη δύναμη θα γίνει δική σου. Ωραία, κάτι μου λέει όμως για ρίσκο εδώ. Δεν ξέρω αν θέλω να το πάρω. Αλλά δεν είναι τυχαίο το ότι βγήκε εδώ. Νομίζω δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Είναι σαν να με απειλεί αυτό. Είναι σαν να μου λέει πρέπει να το κάνεις. Αλλιώς τέλειωσες. Τουλάχιστον μερικά από αυτό όπως το βλέπω τα έχω ήδη. Αυτά εδώ. Και φαντάζομαι γι' αυτό είναι αυτό εδώ το chest. Πάμε, πάμε. Ω, έχω και αυτά. Άρα έχω αυτά. Αυτό. Μια χαρά με βλέπω. Έβγαλα ήδη τα μισά από τη μέση. Λοιπόν, πήγαινε και μάζεψε μου endrods. Μπορείς να το κάνεις αυτό, να πας στο end. Τι πήκαξε, δεν έχω πήγαινε. Άρε πράγματα από εδώ μέσα. Οκ, πάμε. Ευχαριστώ, ρε Χαταμού. Εγώ μέχρι στιγμής, excuse me, αλλά έχω να αφήσω κάτι πράγματα. 1, 2, 3, 4. Ποιο θα ήταν πιο σωστό να πάμε, τι λέτε, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια στρατηγική για να τα μαζέψουμε αυτά τα items. Μια στρατηγική για να τα μαζέψω efficiently. Νομίζω πρέπει να πάρουμε τα spawns ενώ ψάχνουμε για βουνά. Σε βουνά δίπλα θα έχει κανένα forest για να πάρουμε αυτά. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε από νωρίς. Να το κάνω harvest με μπουκαλάκια όταν έχει ετοιμαστεί και είναι όριμο. Πρέπει να πάρω hives επίσης κάπου. Λοιπόν, λέω απλά να αρχίσουμε γιόλο εφόσον έχουν βάλει σατάμα να τα μαζεύει αυτά. Λέω να πάω για τα spawns. Αυτό εδώ είναι το πιο σημαντικό. Να βρω ένα βουνό. Και βουνό νομίζω έχει στο spawn. Οπότε πάμε στο spawn και σου μας βοηθήσει και ο Ninja. Επίσης, άλλο σημαντικό πράγμα, να μαζεύουμε δέτιδες. Τώρα με το knockback που είχε αυτό σπαθί με δυσκολεύει. Α, να το. Πρέπει να μαζέψουμε αυτά πρώτα. Εγώ νομίζω δεν είναι καλή ιδέα. Να πάμε στο spawn να βγάλουμε τα άλλα από τη μέση. Γιατί μπορώ να κάτσω εδώ όση ώρα θέλω και να τα μαζεύω. Αντιθέτως, ο χρόνος μου στο spawn είναι μετρημένος. Ναι, δεν πρέπει να το μάθουνε. Δεν πρέπει να μάθουνε τι κάνω. Γιατί θα αρχίσουν να λένε τα δικά τους. Όποτε ακούνε για δυνάμεις, νομίζω ότι θα γίνει κακός. Πάω να κοιτάξω, μπας και κλέψω καμιά μέλισσα τον περίγυρο. Να το! Έτοιμο. Έτοιμο μελάκι, έτοιμο μελάκι, έτοιμο μελάκι, έτοιμο μελάκι. Πάω να κλέψω κάτι, πάω να κλέψω κάτι, πάω να κλέψω κάτι. Εδώ. Θέλω γυαλί, 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 γυαλί. Πάμε να κλέψουμε μέλι, να κλέψουμε μελάκι. Στα το Winnie the Pooh. Ωραία. Όποιος το ψάρεψε αυτό, μου κάνε χάρη. Θα πιούμε αυτό. Ευχαριστώ, ρε Τζέμι, ήσουν χρήσιμος. Πιο χρήσιμος ήταν ο ταμτάκος που εκτρέφει μέλισσες. Αχ, αυτό θέλουμε. Ληστεία, ληστεία. Τέλειο! Ωραία, κλέψαμε λίγο μέλι. Για να δούμε ποιος έχει. Ο Χάκι θα έχει μέλισσες. Έλα, ρε. Έλα. Έλα, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι? Τέλεια, ρε. Sorry αν φωνάζω, απλώς έπαιζε μουσική πριν ήμουν σε ένα κλαμπ και δεν ακούω τίποτα. Εγώ θέλω λίγη βοήθεια. Έχεις τέτοια μέλια? Τι? Θέλω μέλι. Α, μέλι δεν έχω, μέλι. Ξέρεις που μπορώ να βρω? Είχε ο Πάνες κάτι με μέλια, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Νομίζω έχει χαλάσει. Ξέρεις που ήτανε? Δεν πρέπει να υποπτευτεί κάτι. Το έχω, σου λέω. Winner, μήπως έχεις 3 μπουκαλάκια? Μήπως έχεις 3 bots, λέει, τελώς τυχαία. 3 μπουκαλάκια θέλω. Ίσα-ίσα. Περίμενε. Okay. Ωραία. Τώρα που τους πήγαμε εδώ. Μάλιστα, στο κομμάτι. Αυτό. Α, μείνε εσύ εδώ. Όχι. Εδώ. Ωραία. Κανείς να καταλάβει τίποτα. Με σώσατε, τσάτ, με σώσατε. Δεν το είδα ποτέ. Ωραία, σε πιάσα, Winner, σε έχω. Δεν θα πιω μπουκαλάκια άμα δεν πιω σφινάκια, σωστά? Έτσι. Κατάλαβα. Περίμενε. Get your game on. Άμε ρε, Winner, για να σε δούμε. Ευχαριστώ, πάω να βρω μέλι. Ωραία, μπήκαμε σωστά εδώ. Το θέμα είναι έχει βγάλει μέλι, είναι. Έχει βγάλει. Ωραίος. Πήγαινε, ρε! Έχει εκεί. Πες μου ότι βρήκε Extreme Hills, ο Ταμτάκος. Α, και εδώ έχουμε το Ocean. Κάτσε να βγάλω για το άλλο από τη μέση. Ωραία. Άρα έχουμε και αυτό εδώ. Ωραίος. Άλλο ένα. Καλά, ποιος τρέχει στο χάκι τώρα? Από ό,τι φαίνεται θα δουλέψει. Γιατί είναι Flower Forest αυτό. Ωραία. Να το! Τέλεια. Ωραία, έχουμε και αυτό. Πάμε να πάρουμε τα σφουγγάρια. Μάλλον δεν είναι Extreme Hills. Αλλά όλος ψοφάει απλά. Τι γίνεται? Λοιπόν, το πλάνο είναι φτιάχνω Nether Portal. Όταν πάρω αυτό, τα σφουγγάρια μου. Ωραία, κόβουμε το line of sight και δεν μπορεί να μας περάσει ούτε ένα hit. Σουγκάρια. Να το. Άφησε ένα. Γάμο το σου. Κάσε την, please! 2, 3, 4, 11, 12. Πόπο. Δεν είσαι καθόλου πλάκα, ρε Ταμτάκο. Και τώρα όμως πρέπει να το σπάσω. Τι θα γίνει? Δεν σπάει. 4, 5, 6. Σαγιονάρα, later! Εντάξει. Δεν έγινε κολλήλα, μην ανησυχείς. Τέλεια, πήγαν όλα, ακριβώς όπως πρέπει. Άρα τώρα μου μένουν τα end rods. Rabbit's foot, δεν το πιστεύω. Τουλάχιστον θα είμαστε πίσω, δεν χρειάζεται να κάνουμε interact με τους άλλους Ταμτάκους. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να πάμε για αρχή να τα αφήσουμε αυτά, αλλά για να μπω στο end πρέπει να πάω έτσι αλλιώς στο σπίτι μου. Το σατάμο σιγά μην τελειώσει. Απλά ήθελα να τον ξεφορτωθώ το σατάμο. Θα το κάνει λάθος, ό,τι και να είναι. Πάμε τώρα κι εμείς σπίτι. Επέστρεψα, ορίστε, Honeyblock, Emerald 20 Sponge. Σε ικανοποιημένο. Φαντάζομαι ότι είσαι. Δες εδώ τη σούφερα. Μένουν άλλα 2 items. Και τσακ μπαμ, φτάσαμε. Οπ. Αν και έχω καλύτερη ιδέα. Για να δούμε. Ισχύει. Είναι κάποιο είδου scam. Για να δούμε, θα μου βγάλει. Opticorus Fruit. Βρες και Blaze Rod. Αυτό σώζει απίστευτα πολύ χρόνο. Άρα θέλουμε να τα ψήσουμε αυτά. Δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά. Μόνο 8. Δηλαδή άλλα 7. Ωραία, όσο ετοιμάζονται, μπορώ εγώ να κάτσω να μαζεύω αυτά τα rabbits. Για κάποιο λόγο σπονάρουν εδώ πάνω πολικά. Οπότε θα ψάξουμε εδώ. Κάνα κουνέλι. Αχ, κανένα steam, please. Αυτό θα είναι το πρόβλημά μας. Πρέπει να μαζέψω 10 rabbits food. Έλα, δώστο γαμό το σου, ναι ρε φίλε. Τα έχουμε όλα τα items. Πάμε λίγο. Δεν χρειάζομαι κάτι στο δεξί, στο άλλο χέρι. Θα πάρω αυτά. Ice King, μάζεψα τα πράγματα που μου ζήτησες. Τώρα τι, τα έχω όλα. Άντε ρε, Ice King. Ω γαμό το σου! Τι γίνεται εδώ? Όπα. Κάτσε. Ωραία, το καλό είναι ότι παίζουν φάμπες μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό ήταν όλο. Ο βασιλιάς του πάγου είναι αυτός, ο Ice King. Δεν σε ρωτάμε τα γιατί προσπάθησες να με σκοτώσεις. Δεν έφερα αυτά που μου ζήτησες. Μου φέρες εσύ κάτι Πάνους Ντεν. Και τώρα έχεις το θράσο να βγαίνεις μπροστά μου, έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα αντικείμενα για ποιο λόγο τα θέλες? Τα κατάφερες. Οκ, τώρα μιλάς. Μην έρχεσαι τόσο απειλητικά. Εγώ δεν είναι green light. Έχω κάτι που θέλεις, ώρα και εγώ έχω κάτι που θέλεις. Άκουσα με. Μιλάς πολλές μαλακίες. Καλά. Και τα πράγματα. Όπα. Protection like netherite helmet, Ice King's crown. Άρα τα κατάφερα, είμαι Ice King τώρα. Άρα υποθετικά μπορώ να το φορέσω. Και μου δίνει health boost. Γιατί όμως δεν χυλάρει? Τέλος πάντων. Παίζει αυτή τη δύναμη να την ξεκλειδώνω μετά. Αλλά μου δίνει health boost και είναι σαν netherite helmet. Και τώρα είμαι πρακτικά είμαι ο βασιλιάς. Δεν πρέπει να το μάθει κανένας ότι συνέβη αυτό. Δεν ξέρω τώρα όμως, επειδή άμα θυμάστε από εδώ. Τώρα τελειώσαμε αυτά. Εδώ όμως δεν έλεγε αυτό εδώ. Πρόσεχε, αλλιώς τα μπλα μάτια αυτά θα πάρουν τα πάντα από εσένα. Νομίζω ότι πρέπει να την ψάξω αυτή τη δύναμη. Να μάθω όσα περισσότερα μπορώ μέχρι να τη χρησιμοποιήσω. Ξέρετε τι? Δεν είναι το τέλειο μέρος για να γίνει το σπίτι μου αυτό το πράγμα. Μα έχει και το θρόνο εδώ. Λίγο ένα remake το θέλει, να σου πω αλήθεια. Νομίζω μπορώ να το κάνω σπίτι μου. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να το κρύψω. Δεν πρέπει να το μάθουμε. Γιατί ξέρετε πως πάνε τα πράγματα. Θα με στοχοποιήσουν κατευθείαν. Θα λένε «Ω, περίεργος είναι αυτός. Γιατί έχει αυτό το καπέλο». Δεν πρέπει να μάθουν ποτέ για αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλή ιδέα όμως. Αυτό εδώ θα ήθελα να το κρατήσω πάνω μου. Νομίζω είναι σωστή επιλογή. Ή στο Ender Chest να το βάλω. Δεν πρέπει να το μάθουν. Από όσο θυμάμαι, σε αυτό το δέντρο ήτανε. Παίζουμε ότι δεν πήγε ο Σιαμάν. Μόνο Σιαμάν ήξερε ότι υπάρχουν. Please να μην τα πήρε ο Σιαμάν. Please, 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 please. Πόγκ! Πήρε μόνο 3! Πήρε μόνο 3! Ωραία, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Γίναμε! Δεν είχα ιδέα. Άμα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Από ό,τι φαίνεται ο Σιαμάν δεν τα μάζεψε. Δεν πειράζει. All good. Δυνάμεις μας είναι μυστικές. Δυνάμεις μας είναι για εμάς. Και φυλάκια ρουφιχτά. Θέλω απλά να δω που θα μας καταλήξει αυτό. Anyways, αυτά για τώρα. Αυτά λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο. Κάνε follow γρήγορα στο Trovo. Για να μην χάσει τίποτα καινούριο. Γιατί oh my god, θα γίνει χαμός εκεί πέρα. Άσε να like το βίντεο και πάντα με εγγραφή καινούριο. Bye, ciao.